Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να συστηθώ στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, είμαι ο Δημήτρης Ολάμπρου, πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Και ο λόγος που το κάνω, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στον κύριο Υπουργό, είναι γιατί διαδίδει ψευδός σε γονείς, σε εκδηλώσεις όπου παρευρίσκεται, ότι συναντιέται μαζί μας και δεν έχουμε θέσεις για τα προβλήματα της παιδείας, αλλά μιλάμε συνεχώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Δυστυχώς για σας, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχετε δεχθεί να συναντηθείτε μαζί μας για να ακούσετε τους προβληματισμούς, τις θέσεις μας, τις αγωνίες μας για το σχολείο που ζουν και μαθαίνουν τα παιδιά μας. Εκκρεμούν πολλά αιτήματα συναντήσεων μαζί σας, με τελευταίο 5 Δεκάτου του 2018. Είναι απαράδεκτος, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων, που εκπροσωπεί 145.000 γονείς που αντιστοιχούν σε 162.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Είναι προσβολή για όλους αυτούς που εθελοντικά συμμετέχουν στις οργανώσεις γονέων και αγωνίζονται για να βελτιώσουν τις συνθήκες τόσο των υποδομών όσο και τις συνθήκες του περιεχομένου της μόρφωσης των παιδιών τους. Δείχνει πώς αντιλαμβάνεστε το διάλογο, τη δημοκρατία και την ευαισθησία σας απέναντι στους γονείς από τη στάση σας σε ένα θεσμικό όργανο, μέλος της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τώρα το πολυνομοσχέδιο, έχουμε καταγγείλει την απαράδεκτη μεθόδευση να έρθει το πολυνομοσχέδιο για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή τη Μεγάλη Δευτέρα, η μέρα που είναι κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Το πολυνομοσχέδιο περιγράφει ένα λύκειο ακόμα πιο προσδεδεμένο στην εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, πιο ταξικό και απογυμνωμένο από γενικότερη μόρφωση με διπλές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας προκλητικά το επιχείρημα της αναβάθμισης του ρόλου και του απολυτηρίου του λυκείου, συγκροτείται μια β' λυκείου όπου εκεί ακόμα δεν θα ολοκληρώνονται οι εγκύκλειες γνώσεις, αφού παραμένει η διάσπαση του ρολόγιου προγράμματος της κατατόνης τρίτων σε μαθήματα κατευθύνσεων και ανταγωνιστική εξατασιοτρική γάμα τάξη, αποκλειστικά προσανατολισμένη, ασφιχτικά δεμένη και περιορισμένη στη διαδικασία επιλογής για την ανώτατη εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζεται προπαρασκευαστική τάξη για τα ΕΗ. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα λύκειο εξοντοτικό για τους μαθητές, άκρως ανταγωνιστικό και αντιπαιδαγωγικό, με αλλεπάλληλες εξετάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, με αποκλειστικό στόχο το ξεσκαρτάρισμά τους. Η γενική μόρφωση σταματάει στην Α λυκείου, αφού ήδη στη Β λυκείου το ορολόγιο πρόγραμμα έχει προχωρήσει σε διάσπαση των μαθημάτων σε γενικά και σε μαθήματα ομάδων. Κεντρικός πυρήνας του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της Γ λυκείου. Με το σχέδιο αυτό υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο λύκειο, καθώς μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση των απαραίτητων γενικών γνώσεων των μαθητών. Μετατρέπεται η γάμα τάξη λυκείου σε προπαρασκευατικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διπλασιάζεται το άγχος των εξετάσεων με τη θεσμοθέτηση εξετάσεων σε επίπεδο ομάδα σχολείων για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου και αυτών σε πανελλήνιο επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όχι μόνο δεν καταργείται η ανάγκη των μαθητών για φροντιστήρια, αλλά αντίθετα τη γιγαντώνει, αφού προσδένει ακόμα πιο ασφιχτικά τη διαδικασία της πρόσβασης με το σχολείο. Αυξάνει την ύλη, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόκτηση του απολυτηρίου. Προστίθεται ένα ακόμα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στις πλάτες των οικογενειών. Διευρύνονται οι μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις με την κατηγοριοποίηση των φοιτητών σε αυτούς που πηγαίνουν σε σχολές χαμηλής ζήτησης και σε αυτούς που πηγαίνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης. Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι φέρνει ένα πιο σκληρό και ανταγωνιστικό λύκειο, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με τα λεγόμενα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Η λεγόμενη ελεύθερη πρόσβαση όμως είναι από την αρχή μέχρι το τέλος μια κοροϊδία. Πρώτον, παραπέμπει τάχα στην εισαγωγή σε τμήματα των ΑΕΗ χωρίς εξετάσεις, μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου, κάτι όμως που δεν ισχύει, αφού για να πάρουν το απολυτήριο οι μαθητές θα δίνουν πανελλαδικού τύπου εξετάσεις.
Δεύτερον, τα λεγόμενα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης είναι τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που έχουν πολύ χαμηλή ζήτηση και που ακόμα και σήμερα μπορεί να εισαχθεί κανείς σε αυτά με πολύ χαμηλές βαθμολογίες, με μέσο όρο κάτω από 5 στα 20. Πρόκειται για τμήματα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και το κόστος σπουδών σε αυτά γίνεται πολύ υψηλό, είτε είναι τμήματα απαξιωμένα από πλευράς προσωπικού, υποδομών ή και από πλευράς επαγγελματικής προοπτικής. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Η ΑΣΜΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των συλλόγων γονέων των συγκεκριμένων σχολείων και ιδιαίτερα στεκόμαστε στα εξής ζητήματα. Πρώτον, πραγματοποίηση κεντρικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα πρότυπα, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι πέρυσι, και άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας για τις δηλώσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών, τόσο για τα πρότυπα όσο και για τα πειραματικά, στα οποία η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση. Δεύτερον, κάλυψη του συνόλου των αναγκών των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις οποίες για τα πρότυπα και πειραματικά συμπεριλαμβάνονται και επιπλέον απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας για λειτουργία των ομίλων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολείων. Αυτές οι επιπλέον απαιτούμενες ώρες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων του κάθε πρότυπου και πειραματικού σχολείου. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τις γενικές ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 76. Αν το άρθρο μείνει ως έχει, οι οριζόμενες οργανικές θέσεις στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων θα είναι πολύ λιγότερες από τις αντίστοιχες θέσεις με θητεία που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία. Επιμένουμε σε αυτό γιατί όπως σε όλα τα σχολεία της χώρας, έτσι και στα πρότυπα και πειραματικά, δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα των εκπαιδευτικών κενών που θα ενταρθούν αν μείνει η διάταξη ως έχει. Και τρίτον, διαφωνούμε κάθετα με το άρθρο 81, παράγραφος 4, που ορίζει ρητά ότι το κόστος μετακίνησης των μαθητών πρότυπων και πειραματικών σχολείων βαρύνει τις οικογένειες των μαθητών. Διεκδικούμε την εξασφάλιση δημόσιων και δωρεάν μεταφορών για όλους τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Ως ΑΣΜΕ, απορρίπτουμε στο σύνολο τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, παίρνουμε θέση μάχης μέσα από τους συλλόγους μας, της ΕΝΟΣ και της Ομοσπονδίας και παλεύουμε για ένα σχολείο όπου ο μαθητής θα μαθαίνει τους βασικούς νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας. Θα αναπτύσσει κριτική ικανότητα, θα αναπτύσσει όλες τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, τα ταλέντα του, που θα καλλιεργεί τη δίψα για μάθηση και θα δίνει διέξοδο στις νεανικές ανησυχίες. Θα αντιλαμβάνεται τη θέση του στη φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει και να την αλλάζει. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητα κάθε μαθητή ως την ενηλικίωσή του, ώστε να μπορεί να επιλέξει σχετικά πιο ελεύθερα αν θα συνεχίσει στην ανώτατη, στην επαγγελματική ή στην καλλιτεχνική εκπαίδευση ή ανάμεσα θα εργαστεί. Θέση μας παραμένει ένα σχολείο. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα σχολείο πραγματικά γενικής παιδείας, όπου θα μορφώνονται απρόσκοπτα όλοι οι μαθητές μέχρι τα 18 τους χρόνια. Επίσης, επιμένουμε στις πάγιες θέσεις μας και θέλω να το ακούσει ο κύριος Υπουργός για αποδέσμευση του λυκείου από τις εξετάσεις, δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας, δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης και απεριόριστης επανάληψης διαδικασίας. Αυτό είναι για μας το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Ευχαριστούμε και εμείς.